Σήμερα θα τεκάρουμε ένα mobile game. Δεν ξέρω γιατί mobile game, παιδιά. Αλήθεια, είμαι εσόκλεισο στι μέρε. Μπορεί να με έχει βαρέσει καραντίνα στο κεφάλι, μπορεί να φταίει αυτό. Πόσε φορέ έχετε ανοίξει βίντεο μου και έχω ξεστομίσει τέτοια πράγματα. Το επόμενο βίντεο με τι θα είναι, με το Farmville. Όπω και να έχει το σημερινό παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι που μπορείτε να το βρείτε σε κινητά. Από όσο μα λέει, είναι ένα εξομοιωτή ζωή. Δηλαδή, πατάμε κουμπάκια και βλέπουμε τι συνέπειε θα έχουν στη ζωή ενό εικονικού χαρακτήρα εδώ πέρα στο παιχνίδι. Αυτά με σε σάκρα θα πάμε να το δούμε μαζί σήμερα. Το σημερινό παιχνίδι λοιπόν είναι το Beat Life. Είναι παιχνίδι εκείνο, αλλά εγώ το κάνω emulate στο PC μου για να μπορέσω να παίξω και να το καταγράψω. Ε, βλέπετε εδώ πέρα το σπουδαιό το οποίο δεν κρατιέται, πατάω New Life. Και με αυτό το κλικ δημιούργησα ζωή. Και πετύχαμε πατριώτη, παιδιά. Είμαστε ο Στέφανο Λοάνου, που μάλλον εννοεί Ιωάννου. Απλά επειδή το πεζό L και το κεφαλαίο I στα αγγλικά, είναι το ίδιο, τα έχουν λίγο μπερδεμένα. Έστω ότι είμαστε ο Στέφανο Λοάνου. Είμαστε εχθεί, έχουμε γενέθλια 3 Μαρτίου. Ο πατέρα μου είναι ο Αριστοτέλη. Μ' αρέσει που έχουν βάλει τέτοιο όνομα. Δεν θα μπορούσε να ήταν ο Γιώργο ή ο Γιάννη. Ο πατέρα σου είναι ο Αγαμέμνονα, ο οποίο είναι μεσίτη, ετών 53. Και η μητέρα είναι η Μαρία Ιωάννου, που είναι μαθήτρια, ετών 21. Και μπορεί μόλι τα γεννήθηκα, αλλά κάνω έτσι και βλέπω τα παιδικά τραύματα να έρχονται σιγά-σιγά. Επίση έχω μια μεγαλύτερη αδερφή που είναι 2 χρονών, την Ειρήνη. Άρα ο πατέρα μου είναι σούγκαρντάντι, αυτό συμβαίνει. Επίση είμαι χαρούμενο γιατί με 0 χρονών δεν έχω καταλάβει εδώ πέρα αυτήν εδώ πέρα τη φάση στην οικογένειά μου. Είμαι υγιή γιατί εντάξει, την διάλογο μόλι γεννήθηκα, οι γιατροί είπαν σε βάση εντάξει, καλό είναι, γερό φαίνεται, παρτό. Αυτό. Έξυπνο γιατί δεν ξέρω, βγήκα εκεί mam κατευθείαν ίσω και είμαι και πολύ άσχημο μωράκι. Είμαι τόσο άσχημο που δεν, δεν ξέρω τι είναι αυτό το σηματάκι, είμαι και ραδιενεργό. Με κοιτάνε και αρχίζει και φυτρώνει τρίτο χέρι πίσω από την πλάτη, δεν καταλαβαίνω το Πάμε παρακάτω να χρονίσουμε, είμαστε πλέον ενό, είμαστε στο σπίτι παίζουμε, τι θα αρπάξουμε. Το πυροσβεστικό όχημα, το βιβλίο με τι εικόνε ή το ξυλόφωνο! Έχουμε καριέρα μουσικού μπροστά μα! Θα αρπάξουμε το picture book. Και για κάποιο λόγο αυτό με έκανε πολύ χαρούμενο. Εντάξει, αλλά δεν βελτιώθηκα εδώ πέρα εξωτερικά. Είναι ακόμα, έχω τρία μάτια, 8 αυτιά. Δεν ξέρω πώ δουλεύει αυτό το 11%. Πάμε παρακάτω. Και έρχεται, παιδιά, η απόφαση του ενό εκατομμυρίου. Η ώρα για το πρώτο εμβόλιο. Μα πηγαίνει λοιπόν η μητέρα στο γιατρό. Εμεί τι θα κάνουμε. Θα μείνουμε ήρεμοι, θα την δαγκώσουμε ή θα αρχίσουμε να ουρλιάζουμε για το καλό όλων να τα χαλάσουμε τα λεφτά μόνο σε ψυχολόγου πιου μετά. Μην πάμε στο γιατρό και του πούμε γιατρέ, έχω πάθει λαρά. Δεν επέμενε πολύ μαμά μου με τα εμβόλια γι' αυτό. Οπότε θα μείνουμε ήρεμοι. Κούμπο έτσι την έννοια και όλα καλά. Μετά το εμβόλιο για κάποιο λόγο γίναν πιο άσκημοι Είχε κάποια παρενέργεια, μα είχε βουσκώσει το και δεν ξέρω. Πάμε, πάμε παρακάτω. Τριών χρονών λοιπόν και το θυμάμαι σαν τώρα. Καθόμαστε στο πάρκο, μια περίεργη τύψη πλησιάζει τη μητέρα μου, μιλάνε και αυτή σκύβει κάτω και μου πιάνει το μάγουλο. Τι κάνουμε, Τις λέμε πάνω, πάνω. Τη λέμε πάνω-πάνω, ουρλιάζουμε ή τη Ουρλιάζουμε! Ποια είσαι εσύ, κυρία μου! Ναι, όσο πάει γενικά η φάση χειροτερεύει, στο 0% ομορφιά πεθαίνω, δεν, δεν μπορώ να καταλάβω, είναι. Μπορώ να κάνω κάτι να κάνω πλαστική με τριών χρονών. Και φτάνουμε έξι χρονών και έρχεται η μέρα που θα πάμε σχολείο. Για πρώτη φορά. Δεν ξέρω πώ θα πάει αυτό. Πάμε οικογενειακέ διακοπέ στην Αρούμπα. Γιατί ο μπαμπά μάλλον έχει λεφτά. Εντάξει, θα πάω μαζί σα. Και γυρνάω παιδιά από την Αρούμπα και πραγματικά λάμπο. Είμαι ομορφότερο. Αυτή είναι η φάση μου. Η μεγάλη μου αδερφή η Ειρήνη. Η οποία εγώ είμαι 8, αυτή είναι 10. Θέλει να με πάει σε μια καφετέρια για να παίξουμε χαρτιά. Ε, Μα δίνει εδώ πέρα την απόφαση για το τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά θέλει να με πάει σε λέσχη. Είναι 10 και είμαι 8, φυσικά και θα πάω, πάμε. Πήγα βγήκαμε σε ένα καφέ, παίξαμε χαρτιά, πόκερ. Αυτή πέρασε καλύτερα από μένα. Δεν ξέρω τι φάση νίκη, δεν μπορώ να καταλάβω. Και εκεί που τα είχαμε όλα, σκάει και καινούριο μωράκι. Ο Νίκη Ιωάννου. Μπαμπά πρέπει να χαλάει τα λεφτά σε βιάγκρα. Έχει φύγει 60 φεύγα, τέλο Και μετά από αυτό έρχεται ένα σχολικό χορός Είναι ο πρώτο μα σχολικό χορός Και θέλουμε τη Μαριάννα Χαλκιά να μα συνοδεύσει. Μαριάννα, θα μου κάνει την τιμή. Η μαριάνα Χαλκιά δεν ήθελε. Πήγα μόνο μου δεν πέρασα καλά. Αυτό μα λέει εδώ πέρα. Και γιατί ρε Μαριάννα δεν μα ήθελε. Και η είμαι, τα κάνω τα εμβόλια μου και έξυπνο είμαι, επειδή έχω 8 φρύδια. Αυτό είναι. Πλέον είμαστε 14 και έχουμε έναν εφηβικό έρωτα εδώ πέρα. Την Κατερίνα Ελιπούλου, υποθέτω. Μα λέει ότι είναι γυναίκα, είναι 14, είναι straight. Τη αρέσει μάλλον να μαθαίνει ξένε γλώσσε. Τη κάνουν κλικ hipsters. χίπστερ. Δηλαδή τι μου μένει εμένα. Να πάρω τρία βιβλία παραμάσχαλα και να πάθω πρεσβειοπία. Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ όμορφη. Έχει καλού βαθμού και είναι πάρα πολύ popular. Και εμεί είμαστε 15% όμορφοι. Και αυτό ο κόσμο παιδιά. Δεν είναι αγγελικά πλασμένο. Εγώ θα τη ζητήσω και δεν με θέλει. Μα είπε όχι, αλλά μα είπε ότι έχει κάποιο mental disorder, δηλαδή δεν φταίμε εμεί. Δεν βγαίνει ραντεβού γιατί έχει αυτό το mental disorder και σίγουρα δεν φταίνουν τα looks μα. Πλέον ουσιαστικά είμαστε 15 χρονών και μπορούμε να πάρουμε μία δραστηριότητα να κάνουμε παράλληλα και νομίζω θα μπω στο Magic Club για να σιγουρέψω ότι δεν θα με θέλει καμία σε όλα, σε όλα τα σχολικά χρόνια. Και γύρω στα 16 αρχίζουμε και φιλοσοφούμε τη σεξουαλικότητά μα, νιώθουμε straight, οπότε αφού νιώθουμε straight είμαστε straight. Γενικά το διαλέγει αυτό. Η μητέρα μου πέθανε. 38 χρονών, σε αεροπορικό δυστύχημα. Κάτι μου λέει ότι ο πατέρας μου θα την αντικαταστήσει με μια δεκοχτάρα, αλλά ίσως είμαι εγώ θα πάω στην στη Επίση, έχω μπει στο Magic Club εδώ πέρα του σχολείου και θέλω να γίνω ο treasurer του club που δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά θα το δεχτώ. Δεν βαριά σε πόσο πιο σκατά μπορεί να πάει η ζωή μου. Επίση, για κάποιο λόγο, τη μαμά γενικά δεν την αγαπούσαμε γιατί έχω 100% happiness. Όπω και να έχει, τελειώνουμε το σχολείο και αποφασίζουμε ποιε δεν θα ακολουθήσουμε. Έχουμε κάτι με τα χειδακτηλουργικά. Λοιπόν, θα πάμε τέχνε, θα πάμε σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Κάποιο θέλει να μα δώσει ναρκωτικά, θα του πούμε όχι, μα κάνει και ο καφέ. Σκέτο, ναι. Ο Άγγελο εδώ πέρα είναι η κακή επιρροή που έχουμε σε αυτή την ηλικία των 20 χρόνων. Θέλει να μην πάμε σήμερα στην τάξη. Όχι, Άγγελε. Εγώ θα πάρω πτυχίο. Και παιδιά, δεν το πιστέψετε τι συμβαίνει. Στα 21 μα έρχεται η Μαριάννα Ονάση για κάποιο λόγο. Που δεν ξέρω αν είναι απλή συνονιμία αλλά σε αυτή τη φάση λέμε ναι, γιατί μπορεί να έχει λεφτά αυτή. Και μα λέει να βγούμε έξω. Η οποία Μαριάννα Ονάση είναι 21 χρονών, τη αρέσει το bowling και τα κακά κορίτσια. Δεν ξέρω αν το 22% look μα κάνει να μοιάζουμε με κακό κορίτσι. Δεν έχω καταλάβει, αλλά πάμε. Α, τώρα βγαίνουμε τη Μαριάννα Ωνάση. Πολύ ενδιαφέρον. Υποθέτω, υποθέτω θα πηγαίνουμε για υπασία σε κάποιο εστιατόρο να τρώμε αστακού. Πλέον είμαστε 22 χρονών. Στα 4 χρόνια τον τελειώσαμε το πανεπιστήμιο. Επειδή ξεκόψαμε τον Άγγελο, έγινε αυτό από πριν. Πάμε για περισσότερο education. Α, δεν είναι πάνω στι τέχνε. Είναι πάμε για περισσότερο education. Τελικά κτηνίατρο ήθελα. Δεν ξέρω πώ δουλεύει αυτό. Ε, άκυρο, όχι, θα βρούμε μια δουλειά. Το αποφάσισα. Και τώρα πηγαίνουμε χρονών, στο 23 χρόνων. Περπατάμε στον δρόμο και βλέπουμε έναν τύπο να πλησιάζει και να φωνάζει πάρα πολύ σε μια γυναίκα. Αγνοούμε τελείω την κατάσταση. Κοιτάμε μακριά για να δούμε ότι θα είναι εντάξει ή Τον απειλούμε ή πάμε για να ηρεμήσουμε την κατάσταση. Τον απειλούμε! και τρώμε, ξύλο και πέφτουν τα looks. Δεν ξέρω. Δεν δε μαθαίνουμε ποτέ τι έγινε. Στα 26 παρόλα αυτά, όλοι μου οι φίλοι έχουν κάνει τα δικά του social media. Γιατί περίμενα στα 26 εγώ. Ω τα 26 ήμουνα στην Αντίγαυδο κάπου. Τρώγαμε από το κτήμα και πήγαινε σχολείο με τα άλλα τρία παιδάκια εκεί πέρα που ήταν. Φυσικά κάτι, δεν τα θέλουμε τα social media στη ζωή μα. <laughs> Παρέσει που το παιχνίδι έχει counters που δεν παίζουν κανένα ρόλο στη ζωή σου. Είναι είσαι στο mall, κάποιο άγνωστο έρχεται με ένα τεράστιο χαμογέλο σου δίνει το χέρι και σου λέει Γεια σου Στέφανε, επειδή Στέφανε μα λένε εκεί μα σε <laughs> Θα το απλά cool και θα φανεί ότι τον γνωρίζω. Πλέον, παιδιά στα 26, είμαστε 33% στα looks. Δεν είναι όσο ρημάζει ο άνθρωπο. Αυτό είναι. Είμαστε πλέον 32. Το midlife crisis αρχίζει και μα χτυπάει την πόρτα. Και νιώθουμε τα μάτια μα λίγο να μα τρώνε, λίγο ξηρά όλη τη μέρα. Δεν μα νοιάζει πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα. Μπορούμε απλά να κουμπώσουμε ασπιρίνε. Δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Μπορούμε να τι σπάσουμε και να τι τρεφάρουμε κιόλα. Μπορούμε να πάμε στον γιατρό, μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι, μπορούμε να ψάξουμε στο Ιντερνετ ή να πάμε στον γιατρό. Θα ψάξουμε στο Ιντερνετ πεθαίνω. Έχω π Εντάξει, θα πάω στον γιατρό. Και ίσω εδώ πέρα κρυθεί η ζωή μου, α πούμε. Θα πάω στον Δόκτωρ Ιλιάδη ή στον Δόκτωρ Κατσαρό. Στον Ιλιάδη που έχει καλό reputation. Φτιάξε με. Είμαστε πλέον 34. Η Μαριάννα που για κάποιο λόγο τα έχουμε ακόμα μαζί τη από τα 21, νομίζω. Αποφασίζει ότι δεν μα θέλει άλλο στη ζωή τη. Μπορούμε να την παρακαλέσουμε να μείνει, που είναι πάρα πολύ λογικό. Και δεν θέλει να μείνει γιατί τη λέμε να μην ανησυχεί πάρα πολύ. Αυτό καταλαβαίνω. Θα την προσβάλλουμε μια τελευταία φορά. Δεν σα έχουμε ανάγκη. Ο Αριστοτέλη Ιωάννου πέθανε 88 χρονών. Από φυσικά αίτια και μου άφησε ένα ευρώ ο κερατά. Είμαι σίγουρο ότι αν κοιτάξω τη διαθήκη θα έχει αφήσει σε καμιά 18 όλα τα ακίνητα. Τέλο πάντων. Δεν πάω στην κηδεία σου χέσου. Και δεν είμαι και πολύ χαρούμενο γιατί πέθανε ο πατέρα. Και πάει στο διάλογο πέθανε ο πατέρα, γιατί δεν συμπαθούσαμε. Μα άφησε ένα ευρώ. Κάποιοι ψιλού μου τρώνε σαλιγκάρια. Και η υπόθεση εδώ πέρα είναι αν θα φάμε κι εμεί. Ε, Έφτασε 42 χρόνια να φάω σαλιγκάρια, αυτό είναι. Κοίταξε κάτι, θα τα φάω. Αυτό ήταν, πέθανε από σαλιγκάρια. Επίση έχω 162.000 ευρώ για κάποιο λόγο. Και μπορώ να αγοράσω πράγματα. Α πούμε θέλω ένα σπίτι. Πόσο, κάνει μια έτσι. Είναι, ε, έχει κάτι σε γκαρσονιέρα. Έχει ένα στούντιο. Ξέρει κάτι, θα το αγοράσω αυτό το στούντιο και θα αγοράσω και ένα καλό αυτοκίνητο. Δεν έχω δίπλωμα. Ισχύει αυτό που μου λε. Θα βγάλω και ένα δίπλωμα. Γιατί όχι. Τι σημαίνει αυτό, σε παρακαλώ. Είναι winder section και έτσι παίρνει δίπλωμα, παιδιά. Ποτέ το μαζί με το λάδομα. Εν τω μεταξύ υπάρχει αυτό εδώ πέρα το activity που σε αφήνει όντω να κάνει πολλά πράγματα. Όπω για παράδειγμα να πα να το γάρεις. Πάμε. Θα βάλω 25.000. Απέζουμε απλά 21. Hit me. 21, Nicole. Και νίκησα. Μπορεί να πα να κάνει κάποιο έγκλημα επίση, να κλέψει, να σκοτώσει κάποιον, να προσλάβει κάποιον για να σκοτώσει κάποιον. Μια χαρά! Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσω τη ζωή μου. Καθώ καθόμουν στη βιβλιοθήκη, γιατί είμαι και βιβλιοφάγο, έρχεται μία δεσπινίδα, η Κωνσταντίνα Δημόπουλο, πήγε 37 χρονών και αστυνομικό πάνω, που έλεγα να κλέψω μία τράπεζα. Είναι πολύ όμορφη, αλλά είναι ηλίθια, δεν έχει λεφτά, αλλά τουλάχιστον δεν τρελή. Επίση έχει τέσσερα παιδιά. Μια χαρά φαίνεται. Και μετά από 4 χρόνια θέλαμε χωρί θα πεθάνουμε μόνοι μα από ό,τι φαίνεται. Να σκαλά, Κωνσταντίνα μου, να σκαλά. Δεν κρατάω κακία, δεν κρατάω κακία, όχι. Ε, εν τω μεταξύ, πατάω εδώ πέρα, προχωρήσει η ηλικία και 61 χρόνια δεν κάνουμε τίποτα. 62 χρόνια δεν κάνουμε τίποτα. Δεν ξέρω πώ δουλεύει αυτό. Είμαστε ένα πάρτι, φίλοι μα μα δίνουν βότκα, είμαστε 63 πλέον. Το σκότι μου λέει όχι, το μυαλό μου λέει πια στο γερό. Δεν βαριέσαι, φέρε μου. Πίνουμε βότκα. Και έρχεται η Βίκη, η οποία είναι 70 χρονών. Πιπίνει, είναι πολύ έξυπνη. Ναι, θα βγούμε. Και βγαίνουμε τη Βίκη. Εγώ 64, αυτή 70. Δεν ξέρω πώ θα δουλέψει αυτό, α πούμε. Έχουμε δώσει κιόρκο μέχρι να μα αφήσει ο θάνατο τώρα, δηλαδή σε 2-3 χρονάκια. 67 χρονών λοιπόν παρετούμαστε από τη δουλειά μα, παίρνουμε σύνταξη. 70 χρονών είμαστε, περπατάμε στον δρόμο, έρχεται ένα μα λίγο αντεράλ. Και λέμε 70 χρονών είμαι, ξέρω εγώ. Α κάνουμε ένα <laughs> στα 70. Και τώρα είμαστε εθισμένοι στο αντεράλ. Αυτό έκανε λίγο escalate quickly. Πλέον είμαστε 8 χρόνια με τη Βίκη και μα κάνει πρώτα σιγά μου. Ναι, θα δεχτώ. Ναι, είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα που με τζάνκι. Πλέον τα looks μα είναι στο 6%. Έχουμε γίνει σαν σταφίδα. Έχουμε φτάσει σε 78. 80 χρονών, 1% τα looks. Παρ' όλα αυτά έχουμε 900 χιλιάρικα στην άκρη. Τώρα θα τα χαλάσουμε. Λοιπόν, και ξέρει κάτι. Μπορεί να μην έκανα τρέλε στη ζωή μου, αλλά ήρθε η ώρα να κλέψουμε μια τράπεζα. Την αλεξόπλου Community Bank με σπαθί, με περκεφαλαία από Minecraft και θα φύγω με go -kart. Με πιάσανε. 9 mm. ε, χρόνια φυλακή μου λένε. 9 χρόνια πέντε να τα ζήσω. Γι' αυτό το έκανα. Λοιπόν, του κάρε εν μπέλα θα, θα προσλάβω. Ναι, δεν κάναν τίποτα. 9 χρόνια θα είμαι στη φυλακή. Παρ' όλα αυτά είμαι στη φυλακή και έχει πραγματάκια που μπορώ να κάνω, εντάξει. Μπορώ να μπω σε κάποιο γκάγκ. Είναι τώρα στα 80, θα τα ζήσουμε όλα. στην Bitizen Mafia. Παρ' όλα αυτά δεν πειράζει, κάτσε. Να είμαστε ένα χρόνο μέσα. Πάθαμε κατάθλιψη. Δεν είμαστε καθόλου χαρούμενοι στη φυλακή για κάποιο λόγο. Η Βίκη πέθανε. Η Βίκη μα άφησε τουλάχιστον 240 χιλιάρικα. Έχουμε καρκίνο στον μπροστάτη. Στα θετικά νέα έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο. Είμαστε ακόμα στη φυλακή. Και πέθανα στο 84. Εντάξει, βγάλαμε ένα εκατομμύριο και μετά τα 80 μπορεί να πει ότι η ζωή μα είχε φτάσει στα top. Τη ζήσαμε στο έπακρο. Όπω και να έχει, αυτό είναι ένα βίντεο για το Beat Life. Μπορείτε να πάτε και εσεί στο Play Store να το κατεβάσετε. Δεν είχα παίξει πιο πριν, αυτό ήταν ένα πρώτο playthrough. Έχει ένα ενδιαφέρον, είναι καταπληκτικό παιχνίδι όπω όλο το κινητού για να πα στην τουαλέτα να κάνει το χοντρό και να κλικάρει και να δει τι θα γίνει με μια ζωή εδώ πέρα στο παιχνίδι. Όπω και να έχει, αυτά για αυτό το βίντεο τα λέμε σε κάποιο επόμενο. Αντίο. Εντάξει, ο Στέφανο δεν βρήκε πολύ γρήγορα την αγάπη στη ζωή του. Μπορεί να πέρασε 70 χρόνια, αλλά τουλάχιστον είχε χρήματα. Όταν είσαι φυλακή, θα μου πει. Εντάξει, κάτι δίνει, κάτι παίρνει. Όπω και να έχει εδώ πέρα τριγύρω να υπάρχουν άλλα βίντεο. Αν θέλετε να κλικάρτε, πηγαίνετε, τα βλέπετε κάτω στην περιγραφή. Έχω links από κάποια φανταστικά social media τα οποία τυχαίνανε είναι δικά μου. Οπότε πηγαίνετε τι τα κάντε like, follow και όλα αυτά τα πράγματα. Επίση θα έχω link για το παιχνίδι. Και αυτά τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αντίο.